το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ο άδικος χαμός αυτού του παιδιού. Από τις πρώτες μαρτυρίες ή τις πρώτες έρευνες που είχατε, πιστέψατε ότι θα βρεθεί ζωντανός ή πιστεύατε ότι κάτι έχει συμβεί σε αυτό το παιδί? Βέβαια, όσο περνούσαν οι μέρες, τουλάχιστον προσωπικά εγώ, πίστευα ότι το παιδί δεν είναι στη ζωή. Από τις μαρτυρίες που έχετε, τι βασανιστήρια είχε υποστεί ο Βαγγέλης? Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες. Εξάλλου όλοι οι σπουδαστές της σχολής έχουν καταθέσει. Άλλους λίγο, άλλους πολύ. Όλοι έχουν πει ότι το παιδί καθημερινώς το χτυπούσαν, το βασανίζαν, του κάναν τα κοινώς λεγόμενα καψόνια που λέμε και στο στρατό. Και εν πάση περιπτώσει δεν τον αφήνανε λεπτό σε ισχύα. Το παιδί αυτό το είχαν κρεμάσει από το παράθυρο της σχολής, από το δεύτερο όροφο. Τον είχαν κλείσει στην ντουλάπα πολλές φορές. Τον έχουν χτυπήσει πάρα πολλές φορές. Ακόμη και στην εκδρομή που πήγανε στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο πούλμαν υπήρχε σπουδαστής ο οποίος κάθε φορά που πέρναγε από το διάδρομο του λεωφορείου και πέρναγε μπροστά από το Βαγγέλη, τον χτυπούσε. Τον έχουν δέσει στην καρέκλα, τον έχουν αφήσει εκτός δωματίου, τον είχαν κλειδώσει όλη τη νύχτα και έμεινε έξω από το δωμάτιό του. Εμείς έχουμε δώσει και ένα βίντεο στις δικαστικές αρχές που εκεί φαίνεται ότι τον χτυπάνε. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να τον έχουν πιάσει με μία πετσέτα από το λαιμό και να τον σέρνουν στο διάδρομο. Εκεί μπορεί να υπέρθει και ο θάνατος ή πετάζοντας κάποιον από τις σκάλες μπορεί να χτυπήσει το κεφάλι και να σκοτωθεί. Δεν είναι δύσκολο. Ήταν στο διάδρομο και πήγε ένας σπουδαστής από την Κρήτη, τον έσπρωξε, έπεσε από τις σκάλες, έσκασε το πλατήσκαλο. Κατρακύλησε δηλαδή. Κατρακύλησε το πλατήσκαλο και μετά πήγαν άλλα δύο άτομα και πατήσαν πάνω στο Βαγγέλη. Πηδήξαν και σκάσαν πάνω στο Βαγγέλη. Σε άλλη μαρτυρία που υπάρχει, τον πήραν και τον πετάξαν πάνω σε μια τζαμαρία της σχολής. Δηλαδή όλα αυτά τα γεγονότα ήταν σχεδόν καθημερινά. Αυτή η πληροφορία που υπάρχει ότι είχε ράματα στο χέρι του γιατί είχε κοπεί και τα λοιπά, έχετε κάποια πληροφόρηση γι' αυτό? Αυτό ισχύει. Δεν είναι από την τζαμαρία που αναφέρατε? Όχι, αυτό έγινε τον Νοέμβριο του 2014, είναι οι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου. Είχαν πάει σε κάποιο μαγαζί συγκεκριμένο να διασκεδάσουν. Εδώ στα Γιάννενα. Εδώ στα Γιάννενα και κάποια στιγμή κάποιος τον έκοψε στο χέρι με ένα ποτήρι. Ο Βαγγέλης με ποια παιδιά έκανε παρέα? Έκανε με αυτά τα παιδιά από την Κρήτη, όπως λέγεται ότι ήταν ένα μέλος της παρέας της συγκεκριμένης, παρότι είχε υποστεί όλα αυτά? Ναι, έκανε παρέα με αυτούς. Εκτός αυτού τον πρώτο χρόνο, στο δωμάτιο που έμενε με δύο από αυτούς, οι οποίοι τώρα είναι κατηγορούμενοι. Μετά την παρέμβαση ενός συμφοιτητή του, του αλλάξαν δωμάτιο, τον πήρε από το δεύτερο όροφο, τον πήγε στον πρώτο όροφο. Από εκεί και πέρα δεν είχε και πολλές επαφές με τους υπόλοιπους σπουδαστές από την Κρήτη. Ο Βαγγέλης γιατί δεν παραπονιόταν, γιατί δεν μίλαγε στους υπευθύνους της σχολής και να πει ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει, βοηθήστε με? Ο Βαγγέλης ήταν από τη φύση του έτσι. Ναι. Θεωρώ πως φοβόταν, ναι. Βέβαια αυτό ανέλαβε να το κάνει ο συμφοιτητής του, ο Νίκος. Mm. Πήγε, μίλησε με τον διευθυντή. Η αλήθεια είναι ότι του αλλάξαν δωμάτιο. Θεωρώ όμως ότι δεν ήταν και το πιο σωστό πράγμα που έγινε. Λείπει ένα κομμάτι από το λαιμό του, ναι. Ο ιατροδικαστής, από ό,τι μας είπε, επειδή λείπει αυτό το κομμάτι του παιδιού από το λαιμό, δεν μπορεί να μας πει 100% ότι είναι αυτοχειρία. Εσείς τι πιστεύετε από τις έρευνες που έχετε κάνει, από τις μαρτυρίες που έχετε, ο Βαγγέλης πώς έφυγε από τη ζωή? Εκείνο που θεωρώ σίγουρο εγώ, αν μη τι άλλο, είναι έμεση δολοφονία. Και από εκεί και πέρα ερευνώνται και κάποια άλλα στοιχεία και μπορεί στην πορεία να μας προκύψει και κάτι επιπλέον. Για άμεση δολοφονία μιλάτε? Μιλάμε μετά για άμεση δολοφονία. Μιλάμε για την παραμονή της εξαφάνισης. Ο Βαγγέλης παρέμεινε στο δωμάτιο.
Είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα του, νομίζω το μεσημέρι, και το απόγευμα που τον έπαιρνε η μητέρα του ξαναμίλησε και αυτή ήταν και η τελευταία επικοινωνία που είχε με τους γονείς του. Τους ή άλλους η μητέρα του κάθε απόγευμα μίλαγε στο τηλέφωνο με τον Βαγγέλη. Ναι. Απογευματάκι, βραδάκι πάντα μίλαγε με τον Βαγγέλη. Ναι. Ήταν μια συνήθεια καθημερινή. Ναι. Σίγουρα αυτό το πράγμα την αναστάτωσε και λογικά λειτουργήσε με τον τρόπο που λειτουργήσε. Το ότι είχε κάποια προβλήματα ο Βαγγέλης, ήξερε τα περσινά που είχαν προκύψει τότε που έγινε και η αλλαγή του δωματίου και μάλιστα οι άνθρωποι της σχολής την καθησυχάσαν και της είπαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Του αλλάξαμε δωμάτιο, ο Βαγγέλης είναι εντάξει. Και ο ίδιος ο Βαγγέλης είχε πει στους γονείς του ότι όλα εντάξει. Βέβαια το παιδί ήταν η φτιαξιά του, έτσι πώς να το πω, που δεν μίλαγε εύκολα, δεν ανοιγότανε για να πει ότι ναι, έχω κάποιο πρόβλημα. Προβλήματα όμως μέσα στη σχολή υπήρχαν, αυτό είναι δεδομένο. Στη συνέχεια το βράδυ υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Βαγγέλης ήταν εκτός σχολής. Υπάρχει μία μαρτυρία από κάποιο φοιτητή. Ήρθε σε επαφή με τον διευθυντή της σχολής μετά την εξαφάνιση του Βαγγέλη και του ανέφερε το γεγονός αυτό ότι ο Βαγγέλης ήταν εκτός σχολής. Όλο το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου προς 6η προς ξημέρωση. Ναι. Και από τις πληροφορίες που έχουμε, ξαναεμφανίστηκε το παιδί την Παρασκευή το ξημέρωμα. Γνωρίζετε, έχετε βρει πού είχε πάει το παιδί εκείνη τη βραδιά, όχι, που βρισκόταν, τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία ή κάποια πληροφορία που να λέει ότι τον είδαμε να περιφέρεται στην πόλη ή κάπου αλλού. Πήγε στο μάθημά του κανονικά. Ήταν η μέρα που πήραν και τους βαθμούς. Στη συνέχεια πήγαν στα εστιατόρια της σχολής και εν συνεχεία ανέβηκε στο δωμάτιό του. Ποιος είναι ο τελευταίος που τον είδε? Ο τελευταίος ήταν ο συγκάτοικός του και άλλα 2-3 παιδιά που είχαν μαζευτεί εκεί στο δωμάτιο. Από εκεί και πέρα φεύγει από τη σχολή. Χωρίς να πάρει τα πράγματά του μαζί, γιατί από ό,τι φάνηκε. Δεν έχει πάρει τίποτε, όπως τον είδαμε στο βίντεο, έτσι ακριβώς έφυγε. Η τελευταία επαφή που υπάρχει είναι με την κάμερα του βενζινάδικου που είναι απέναντι από την γαλακτοκομική και τον βλέπουμε να έχει την πορεία προς τα Γιάννηνα, που τελικά δεν πήγε στα Γιάννηνα. Προφανώς έστρεψε δεξιά προς την περιοχή της Λίμνης. Είσαστε ο άνθρωπος που συνεχίζει να έχει επικοινωνία με τους γονείς του Βαγγέλη. Τι σας λένε αυτοί οι άνθρωποι τώρα, ένα χρόνο και μετά το χαμό του Βαγγέλη? Εντάξει, οι άνθρωποι αυτό που θέλουν είναι να δικαιωθεί το παιδί τους. Όπως βλέπετε, κρατούν αξιοπρεπέστατη στάση. Θέλουν όμως η υπόθεση να φτάσει μέχρι τέλους, να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Να μπορέσει να ηρεμήσει και αυτό το παιδί εκεί που είναι.